Είναι με μεγάλη μας χαρά που υποδεχόμαστε σήμερα τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού καθώς και τους βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού της επαρχίας μας εδώ στην εταιρεία NGO, όπου έμπραχτα δείχνουν ότι ενδιαφέρονται και θέλουν να αφουγκραστούν και να ακούσουν τα προβλήματα της βιομηχανίας, του εμπορίου και της αγοράς. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που συζητούμε πάντα και το ειδίκον ους του Δημοκρατικού Συναγερμού και του κύρου Αβέροφ έμπραχτα φαίνεται σήμερα με την παρουσία του εδώ. Η εταιρεία μας διανύει μια πολύ δύσκολη περίοδο, όπως και όλες οι εταιρείες και βιομηχανίες του χώρου μας. Έχουμε πάρα πολλά θέματα που πρέπει να επιληθούν και πρέπει να τα επιλύσουμε, διότι μόνο με την ανάπτυξη μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά στην οικονομία μας. Ευχαριστούμε και πάλι για την δική σας παρουσία, κύριε. Θα ξεκινήσω κάπως διαφορετικά σήμερα. Χθες το περιοδικό Downtown είχε ένα ρεπορτάζ το οποίο σε μένα άρεσε. Τα 8 επαγγέλματα που μπορεί ο Αβέροφ να κάνει. Γεωργός, ψαράς, κοινοτρόφος, εάν θα ήταν η έκδοση της επόμενης εβδομάδος, θα μπορούσα να κάνω και τον Ινοποιό. Ζητοποιό. Και Ινοποιό. Και Ζητοποιό. Γιατί είμαστε στην ΚΕΟ. Ο λόγος γιατί βρισκόμαστε σχεδόν κάθε εβδομάδα με τους τομείς της οικονομίας που παράγουν είναι για ένα απλό λόγο. Εμείς πιστεύουμε στην κυπριακή οικονομία, στην κυπριακή παραγωγή, στην κυπριακή βιομηχανία. Πρέπει να τη στηρίξουμε. Έχει βαθιές ρίζες. Σήμερα βρισκόμαστε στην ΚΕΟ. Ιδρύθηκε το 1927. Έχουμε εταιρείες στον τόπο μας που η ιστορία τους είναι μακράν πέραν της σύντομης ιστορίας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Μια εταιρεία που δημιουργήθηκε στο Πέρα Παιδί το 1927 και στέκει ακόμα δυνατή παρά τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω και των δυσχερών οικονομικών συνθήκων. Το μεγάλο στοίχημα για να δημιουργήσουμε την καλύτερη Κύπρο είναι αν έχουμε τον πρωτογενή τομέα αλλά και τον μεταποιητικό να παράγουν. Εμείς ως Δημοκρατικός Συναγερμός βλέπουμε την ανάπτυξη της οικονομίας μέσα από την επιτυχία της επιχειρηματικότητας. Είναι μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας που μπορούμε να έχουμε ανάπτυξη της οικονομίας και δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας. Είναι γι' αυτό που θα συνεχίζουμε να είμαστε δίπλα από τις κυπριακές βιομηχανίες, δίπλα από τους Κύπριους που προσπαθούν, επιβιώνουν, παράγουν και μαζί τους θα δημιουργήσουμε, επαναλαμβάνω, την καλύτερη Κύπρο. Κύριε Πρόεδρε, θα μπορούσαν όμως κάποιοι να αντιτάξουν, όπως το κάνει η καθημερινά η αντιπολίτευση, ότι δυστυχώς φαίνεται να είναι μόνο οι αριθμοί που επιμερούν, ο κόσμος πεινά, αλλά εσείς επιμένετε να λέτε ότι θα έρθει η ανάπτυξη, την οποία όλοι την ακούμε και όλο δεν τη βλέπουμε. Κοίταξε, δεν διαφωνώ πως υπάρχουν προβλήματα, αλλά με όλο το σεβασμό προς την αντιπολίτευση, πάντα κοιτάζουν σε αυτούς που έχουν τη λιγότερη ανάγκη. Ασχολούνται καθημερινά και είναι στην πρώτη γραμμή με όσους διαμαρτύρονται, με όσους συντηρούνται από τους φορολογούμενους, σε όσους παρά την οικονομική κρίση συγκριτικά με τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, και δεν κάνω διάκριση, πραγματικότητες λέω, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Δεν είδα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να είναι δίπλα στις κυπριακές επιχειρήσεις, αυτές που καθημερινά προσπαθούν. Ρώτησε κανένας τη βιομηχανία που είμαστε σήμερα, τις δυσκολίες που πέρασε αυτά τα χρόνια, τα δύσκολα, τους άλλους τομείς, αυτούς που δουλεύουν μέρα και νύχτα χωρίς να πάρουν ένα σεν από τον Κύπριο φορολογούμενο. Αυτές τις επιχειρήσεις που με 1000 προβλήματα
επιβιώνουν, πληρώνουν φόρους και το μόνο που ζητούν είναι να μην τους βάζουμε εμπόδια. Αλλά οι κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν έχουν χρόνο για απεργίες, γιατί πρέπει να εργαστούν, γιατί η απεργία είναι εις βάρος των συμφερόντων τους. Δεν είμαι ενάντια στις απεργίες, προς Θεού. Αλλά άλλο να απεργείς για να διεκδικείς κάτι το οποίο έχει να κάνει με τη δική σου επιβίωση και άλλο με την απεργία σου να δημιουργείς προβλήματα σε αυτούς που σε συντηρούν και να ταλαιπωρείς και να τιμωρείς. Και θα έρθω σήμερα σε συγκεκριμένο, γιατί εμείς στο Δημοκρατικό Συναγερμό δεν έχουμε υπεκφυγές. Η εταιρεία λεωφορείων της Λάρνακας συντηρείται από τον Κύπριο φορολογούμενο. Για κάθε 100 ευρώ που εισπράττει, τα 92 ευρώ τα πληρώνετε όλοι εσείς. Η κυπριακή κοινωνία, ο Κύπριος φορολογούμενος. Και πρέπει αυτοί που διοικούν αυτούς τους μονοπωλιακούς οργανισμούς που συντηρούνται από τους φορολογούμενους να σεβαστούν και αυτούς που τους πληρώνουν. Κύριε Πρόεδρε, όμως οι εργαζόμενοι, επειδή ενδέχεται να γίνει και στη Λεμεσό αύριο απεργία για τον ίδιο λόγο, οι εργαζόμενοι λένε ότι δεν είναι εργοδοτούμενοι του κράτους, είναι εργοδοτούμενοι των εταιριών. Και αν υπάρχει κάποια διαφορά, είναι διαφορά της εταιρείας με το κράτος και ήδη δεν έχουν να κάνουν τίποτε με αυτό. Δεν διαφωνώ, αλλά ποια είναι η λύση? Εσύ η φορολογούμενη να πληρώσεις περισσότερα για να λυθεί το πρόβλημά τους. Όχι, να νοικοκυρευτούν. Φτάνει πια όταν, επειδή θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη του φορολογούμενου, να έχουμε απαιτήσεις για μια εταιρεία είναι βιώσιμη, να δώσει όσες αυξήσεις θέλει. Μη μου ζητήσετε όμως ως νομοθέτη να ψηφίσω επιπρόσθετα κονδύλια που θα βγουν από το φορολογούμενο για να με χειροκροτούν κάποιοι. Είμαι στην πολιτική και ως νομοθέτης και ως πρόεδρος κόμματος να μιλώ και να ενεργώ με βάση τα συμφέροντα των πολλών. Και οι πολλοί είναι οι Κύπροι πολίτες, είναι οι φορολογούμενοι. Τα παιδιά σας έπρεπε να στραφούν στις εταιρείες τότε και όχι στους εργαζόμενους. Γιατί είδαμε και κάποιες δηλώσεις και του Υπουργού Μεταφορών χθες. Εναντίον της απεργίας των εργαζομένων, δεν έπρεπε να στραφείτε στις εταιρείες και όχι στους εργαζόμενους? Αγαπητοί μου, εγώ δεν στρέφομαι σε κανένα εργαζόμενο. Απλώς εγώ προστατεύω τους 800.000 Κύπριους πολίτες που καθημερινά πληρώνουν φόρους από την ώρα που πάνε να αγοράσουν ψωμί μέχρι την ώρα που πάνε να αγοράσουν αυτοκίνητο και ψυγείο, πληρώνουν φόρο εισοδήματος και ακόμα δεν αλλάξαμε νοοτροπίες σε αυτόν τον κόσμο. Όλοι θέλουμε περισσότερα. Όλοι θέλουμε τον φορολογούμενο να πληρώνει για να παίρνουμε κάποιοι άλλοι. Αυτές οι νοοτροπίες πρέπει να αλλάξουν. Θα πω για τον Κυπριακό, κύριε Πρόεδρε, επειδή συζητείται έντονα ευρέως και τελευταίο το θέμα του κόστους, πολλοί νομίζω ότι θεωρείται ότι έχει λυθεί λίγο πολύ το Κυπριακό. Κοιτάξτε, δύο διαφορετικά πράγματα, γιατί υπάρχουν μεγάλες συγχύσεις. Στην προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού, πολύ σωστά ο πρόεδρος Αναστασιάδης ζήτησε την εμπλοκή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, ούτως ώστε η νέα δομή που θα δημιουργήσουμε, η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας από ενιαίο κράτος σε ομοσπονδιακό κράτος, θα έχει διαφορετικές δομές. Αυτό είναι αυτονόητο. Πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή μελέτη, ούτως ώστε οι νέες δομές και τα οικονομικά, τα δημοσιονομικά, να μπορούν να είναι βιώσιμα για να μην αναπαράγουν ελλείμματα και αυξήσεις του δημόσιου χρέους. Είναι μια σωστή και σόφρονα πολιτική.
να φτιάξουμε μέσα από τη μετεξέλιξη ένα ομοσπονδιακό κράτος, όπου η λειτουργία του θα βασίζεται στις δυνατότητες της οικονομίας. Αυτό είναι το ένα. Και αφορά τα δημόσια οικονομικά για μετά τη λύση. Για να φτάσουμε στη λύση, είναι αυτονόητο ότι θα υπάρξουν, θα χρειαστούν κάποιες επενδύσεις και για έργα υποδομής και για διάφορα άλλα ζητήματα. Αυτό είναι ένα θέμα που συζητείται και στα πλαίσια του διαλόγου, αλλά και που θα εμπλακεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη και ο διεθνής παράγοντας για να στηρίξουν τις προσπάθειες επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Και κάποιοι όμως συνεχίζουν να κατηγορούν ότι η προσπάθεια για επίλυση του Κυπριακού έχει στόχο τη διάλυση της κυπριακής δημοκρατίας. Κοιτάξτε, το έκανε πολλές φορές ξεκάθαρο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ένα ενιαίο κράτος που προβλεπόταν το 60 θα μετεξελιχθεί. Η κυπριακή δημοκρατία θα μετεξελιχθεί από ενιαίο σε ομοσπονδιακό κράτος. Αυτό. Δεν το συμφώνησε ο Νίκος Επεστασιάδης. Ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος το συμφώνησε ότι θα κάνουμε την μετεξέλιξη του ενιαίου κράτους σε ένα ομοσπονδιακό κράτος διζωνικό, δικοινοτικό. Από πού βλέπει κάποιος τη διάλυση της κυπριακής δημοκρατίας? Όταν επί προεδρίας Γλαύκου Κλειρίδη, που πετύχαμε τη μεγαλύτερη διπλωματική μας επιτυχία από το 1960, εντάχθηκε το σύνολο της Κύπρου στην Ενωμένη Ευρώπη και είναι σαφέστατα διατυπωμένο στο πρωτόκολλο 10 με μια απλή υποσημείωση ότι στα εδάφη όπου προσωρινά η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εξασκεί έλεγχο λόγω της τουρκικής κατοχής και δεν εφαρμόζεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Άρα, δια της εντάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ενωμένη Ευρώπη, διασφαλίσαμε ότι η μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας από ενιαίο σε ομοσπονδιακό κράτος θα είναι η συνέχεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, χωρίς να χρειαστεί ούτε νέα αίτηση για ένταξη στην Ευρώπη, ούτε νέα αίτηση για να είμαστε μέλος και να συνεχίσουμε να είμαστε μέλος των Ηνωμένων Εθνών. Και δύο κουβέντες για τη συνάντηση που είχατε στο ΤΕΠΑΚ, κύριε Πρόεδρε, παρουσιάστηκε κάποιες προτάσεις για την παιδεία και για τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Μαζί με την νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού είχαμε πράγματι μια σημαντική παρουσίαση στο ΤΕΠΑΚ. Η θέση δική μας είναι απλή. Το πτυχίο πρέπει να είναι το διαβατήριο για την εργασία και όχι για ένα ωραίο κάδρο στο γραφείο. Και πρέπει να συνδέσουμε την εκπαίδευση με την αγορά εργασίας. Πρέπει οι επιχειρήσεις, πριν ακόμα οι φοιτητές πάρουν το πτυχίο τους, να μπορούν να διαλέγουν τα ταλέντα εκείνα που θα είναι οι αυριανοί διευθυντές των επιχειρήσεων και να μπορούν παράλληλα οι φοιτητές να μην χρειάζεται να τελειώσουν για να περιμένουν ένα-δυο χρόνια για να πάρουν πρακτική εξάσκηση. Πριν ακόμα πάρουν το πτυχίο, μέσα από ρυθμίσεις νομοθετικές, να μπορούν να παίρνουν τις εμπειρίες τους σε εταιρείες. Ακόμα πολύ αποδοτικότερο είναι να μπορέσουμε τα κυπριακά πανεπιστήμια, δημόσια και ιδιωτικά, να έχουν προγράμματα και με ξένες εταιρείες σε ξένες χώρες, για να μπορούν οι φοιτητές μας να έχουν και εμπειρίες το τι συμβαίνει στην πράξη, στην αγορά εργασίας και σε χώρες άλλες εκτός από την Κύπρο. Για μίζερες πρακτικές που είπατε στους φοιτητές. Τελευταίο, ναι. Να μην βάζουν τους γονείς και τους παππούδες να βάζουν μέσα. Κοιτάξτε, θα το συνδέσω με την επίσκεψή μου εδώ. Αγαπητέ Πάμπο, κύριε Κουτσού. Δημιουργήσαμε σε ένα τόπο τόσο περικισμένο ένα μίζερο όραμα. Να στέλνουμε τα παιδιά μας στα καλύτερα πανεπιστήμια
να κάνουμε δάνεια να τα σπουδάσουμε για να έρθουν. Και τι συμβαίνει, και τι συνέβαινε, ο παππούς που ήταν στέλεχος του κόμματος, των διαφόρων κομμάτων της εξουσίας, που όλα ήταν κόμματα εξουσίας, θα πάει να βρει τον βουλευτή, τον πρόεδρο του κόμματος και του πει: εγώ 30 χρόνια τρέχω το κόμμα, τέλειωσε ο άγγονάς μου, πρέπει να του βρεις μια θέση στο δημόσιο. Έτσι λειτουργούσαμε. Όταν λέγαμε επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών μας, εννοούσαμε μια θέση στο δημόσιο. Μα αυτοί που κάνουν τη διαφορά παγκόσμια είναι όσοι μπήκαν στη δημόσια υπηρεσία της Αμερικής ή της Γερμανίας, ο πολιτικός μηχανικός και ο ηλεκτρολόγος μηχανικός στη Γερμανία πάει στη Μέρκελ ή στο κόμμα της και ζητά ρουσφέτη για να μπει στο δημόσιο. Τι μπαίνει στη βιομηχανία. Στην Αμερική όλοι κρατάτε από ένα κινητό. Σας βλέπω ακόμα, εγκαταλείψετε και τα μαγνητόφωνα. Αυτοί όλοι που μας έκαναν όλους με ένα έξυπνο κινητό, το διαδίκτυο που είστε καθημερινά, ο ιδιοκτήτης του Facebook, είναι γιατί ο πατέρας του ήταν εκατομμυριούχος, είναι γιατί ο θείος του ήταν κομματικός στέλεχος των Ρεπουμπλικάνων και δια ρουσφετιού έπιασε δουλειά στη δημόσια υπηρεσία. Δούλεψε στην έρευνα για 1, 2, 3, 4 χρόνια μαζί με συνεργάτες του και σήμερα είναι από τους πιο πλούσιους ανθρώπους στον κόσμο. Χωρίς να έχει ούτε πρίκα, ούτε εκατομμύρια. Το μυαλό. Αυτό έχει σημασία. Τα μυαλά μας να τα διοτετεύσουμε στην έρευνα, στην κοινοτομία, στην επιχειρηματικότητα. Και κάτι τελευταίο. Χρησιμοποιούσαμε το μέσο στην Κύπρο για να πιάνουμε κάποιες θέσεις. Για να πιάνουμε, να το πούμε. Δουλειά στην αρχή ηλεκτρισμού, σε κάποιους άλλους ζωτικούς τομείς. Βάζαμε μέσο και για την προαγωγή μας και τώρα, επειδή έχουμε την δύναμη και είμαστε σε ζωτικούς χώρους, κλείνουμε και το διακόπτη, ομοιροποιούμε ολόκληρη την οικονομία, είτε στα λιμάνια, είτε στους ημικρατικούς οργανισμούς ή σε ζωτικούς τομείς της οικονομίας. Θα επαναλάβω, μα θα μου πείτε, δεν σκέφτεστε σε μερικούς μήνες έχετε εκλογές. Αλίμονο, αν και πάλι λόγω εκλογών θα αρχίσουμε τις πρακτικές του. Αλίμονο λέω, αν για λόγους εκλογών θα ξεκινήσουμε τις παλιές πρακτικές. Αυτό τον τόπο πρέπει να τον αλλάξουμε λέγοντας τις αλήθειες με οποιοδήποτε προσωπικό ή κομματικό κόστος.